Ας αρχίσουμε πρώτα απ' όλα. Χάρηκα που έμαθα ότι είστε πιο μεγάλος από τη φίλη μου. Εφόσον ήταν μαθήτριά σας. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν είπε. Έτσι. Ωραία. Και ήθελα να μιλήσω ούτως ή άλλως και στα παιδιά και στους μεγάλους ανθρώπους με έναν διπλό τρόπο. Άρα πρώτα απ' όλα για να προσεγγίσουμε λίγο το θέμα με έναν τρόπο διαφορετικό. Ποιο είναι το κοινό μεταξύ της ρομποτικής και της γλωσσολογίας? Άμα σας πω ότι είναι η Τσεχία, μπορεί να σας ξαφνιάσω. Αλλά τώρα θα το αποδείξουμε. Στα τσέχικα υπάρχει ένα ρητό που λέει «Όσο πιο πολλές γλώσσες ξέρεις, τόσο πιο ανθρώπινος είσαι». Και η λέξη «ρομπότ» είναι τσέχικη. Και σημαίνει εργασία. Στην πραγματικότητα μπορεί να τροποποιηθεί και ως σκλάβο. Άρα αρχικά στο έργο του Carl Sagpeck η λέξη ρομπότ ήταν το ανάλογο από τεχνικούς σκλάβους, σαν ιδέα. Είναι μια μικρή νουβέλα επιστημονικής φαντασίας η οποία επηρέασε τον τομέα και σιγά σιγά μπήκαμε στη λέξη ρομποτική. Άρα όπως ξέρετε στα ελληνικά λόγω γλωσσολογίας βάζοντας την κατάληξη με αυτόν τον τρόπο όλοι θεωρούν ότι είναι ελληνική λέξη. Άρα η ρομποτική φαίνεται να είναι καρά ελληνική λέξη, αλλά όταν λέτε το ρομπότ... Ποια πάει πια. Στην αρχή τα ρομπότ στην Ελλάδα ήταν μηχανές του τύπου φούρνου. Για τις γυναίκες μην πείτε ότι το ξέρετε, γιατί θα δείξει αμέσως την ηλικία σας. Είναι μόνο για τους άνδρες. Και τελικά καταλάβαμε ότι είναι κάτι παραπάνω από μία μηχανή. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι το κοινό στοιχείο μεταξύ των δύο είναι η πληροφορική. Άρα, ρομποτική χωρίς πληροφορική δεν υπάρχει και η πληροφορική χωρίς γλωσσολογία δεν υπάρχει. Άρα, γιατί στην πραγματικότητα είναι η κωδικοποίηση. Άρα, το τρίτο μέρος θα ήταν το εξής, για να έχετε κάποια πατήματα. Για μένα η γλωσσολογία είναι η ρομποτική των λέξεων και η ρομποτική είναι η γλωσσολογία του χώρου. Αυτό αν σας βοηθάει, αν σας φαίνεται λίγο παράξενο στην αρχή, δεν πρέπει να το δούμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν έννοιες που κωδικοποιούνται, όπως είναι ο χώρος, όπως είναι οι λέξεις, και ένα κοινό σημείο που έχουν πάλι είναι το θέμα της μνήμης. Άρα βλέπετε τώρα σας έχουμε βάλει δύο οντότητες που σας φαίνονται ξεκάθαρα διαφορετικές. Είναι πολύ απλό. Ρωτήστε σε μια καθηγήτρια ρομποτικής τι μπορεί να κάνει χωρίς μνήμη. Ακόμα και με πληροφορική. Θα δείτε ότι είναι δύσκολο γιατί θα πρέπει να κάνει εντολές πρώτου τύπου και θα πρέπει να ξεχνάει και να μπορεί μετά να κάνει την επόμενη κίνηση έχοντας ξεχάσει την πρώτη. Φανταστείτε ότι μπορεί να κάνετε μόνο μία κίνηση και έχετε μνήμη για μία κίνηση. Θα δείτε ότι τελικά η μνήμη είναι φτιαγμένη για να σκέφτεται δύο κινήσεις και να παράγει μία. Έτσι μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα, αλλιώς τελείωσε και είμαστε σε τερματικό στάδιο. Ένα υπόβαθρο που είναι πάλι κοινό σε αυτά τα δύο είναι βέβαια τα μαθηματικά, αλλά στη γλωσσολογία τα μαθηματικά εμφανίστηκαν πολύ πιο έντονα μετά το πέρασμα του Τσόμσκι. Πριν δεν το ξέραμε καλά, δεν είχαμε καταλάβει και σας υπενθυμίζω ότι ο Τσόμσκι όταν έκανε τις συντατικές δομές είχε επηρεαστεί από το τμήμα αυτοματισμού του MIT όπου εκεί πέρα ήταν στη συνέχεια η ρομποτική. Άρα θα δώσω ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό στην αρχή να καταλάβετε πώς πάμε. Άμα πάρετε ένα ρομπότ, της πρώτης γενιάς και του πείτε δώσ' μου το ποτήρι, είναι πολύ απλό, θα τραβήξει το ποτήρι. Από τη δεύτερη γενιά και μετά άρχισαν να βγάζουν το μπλε κομμάτι. Άρα ενώ μιλούσατε μόνο για το ποτήρι, καταλάβαινε ότι υπάρχει μία άλλη φράση που είναι υπονοούμενο, βγάλε πρώτα αυτό και μετά πάρε το ποτήρι. Άμα βάλετε βγάλε πρώτα αυτό και πάρε το ποτήρι, τότε είμαστε σε ρομποτική. Αν δεν το πείτε, μπαίνουμε ξαφνικά σε τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει υπολογισμούς το τι εννοείται
με μία φράση. Θα είναι το ίδιο που θα κάνουμε στη γλωσσολογία, όταν παίρνετε μία φράση, μία πρόταση στη γλωσσολογία, όταν τη χρησιμοποιείτε εσείς, λέτε ότι είναι φυσιολογική και έχουμε το εξής φαινόμενο, θα δείτε πώς λειτουργεί. Όταν μαθαίνετε την πρώτη σας γλώσσα, τη μαθαίνετε τσαπατσουλίστικα. Χωρίς πραγματική δομή, με πάρα πολλές προσπάθειες, προσπαθείτε συνεχώς να μιλάτε όπως ακούτε και άμα θέλετε να καταλάβετε αυτό, είναι πάρα πολύ απλό, πάρτε μια ξένη γλώσσα και προσπαθήστε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο με ένα παιδί και να σας μιλάει με τη δικιά την προφορά, την παιδική, ξαφνικά θα καταλάβετε ότι δεν ξέρετε ακόμα αυτή τη γλώσσα. Αυτό το παιδί λοιπόν θα τη μάθει αυτή τη γλώσσα, τη μητρική όπως λέμε, που μερικές φορές είναι πατρική, χωρίς να ξέρει ακριβώς πώς την έμαθε, αλλά θα την ξέρει. Όταν θα μάθει τη δεύτερη γλώσσα, θα τη μάθει με τεχνική και θα τη μάθει πιο σύντομα, αλλά θα έχει ένα πρόβλημα, θα έχει προφορά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον τώρα, άμα το εξετάζετε ρομποτικά, σημαίνει ότι αυτός που κάνει συνεχώς προσπάθειες, ελαττώματα, λάθη και διορθώνει, μπορεί σιγά σιγά να προσεγγίσει ένα αντικείμενο, ενώ αυτός που δεν κάνει καθόλου μπορεί να είναι εκτός αντικειμένου. Άρα, όσο πιο πολλές γλώσσες γνωρίζουμε, τόσο πιο εύκολα καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν, άρα κοιτάζουμε το συντακτικό, τις δομές, μετά έχει τη σημασιολογία. Μπορούμε να κάνουμε και λογοπαίγνια και σιγά σιγά να καταλάβουμε πώς λειτουργεί μια γλώσσα την οποία ονομάζουμε φυσική. Στην πληροφορική έχουμε τις τεχνητές γλώσσες που είναι μη φυσικές και είναι αυτές που χρησιμοποιήσαμε για πρώτη φορά για να επικοινωνούμε με τον υπολογιστή. Άρα ο υπολογιστής αρχικά είναι μόνο μαθηματικός, έχει μόνο το 0 και το 1. Σιγά σιγά φτιάξαμε το assembler που ήταν μια γλώσσα που μπορεί να επικοινωνεί με τον υπολογιστή σε πολύ βασική δομή όσο αφορά το επίπεδο, δηλαδή πολύ κοντά στον υπολογιστή και σιγά σιγά βάλαμε, αντί για κώδικες, βάλαμε λέξεις. Όταν βάλαμε τις πρώτες λέξεις, είναι αυτές που γνωρίζετε τώρα, του τύπου if, then, else, do κτλ. Επιλέξαμε ποιες γλώσσες να κάνουμε, ποιες λέξεις να πάρουμε από ποιες γλώσσες. Άρα βέβαια χρησιμοποίησαμε τα αγγλικά, αλλά χρησιμοποίησαμε ουσιαστικά λέξεις απλές. Έχει ενδιαφέρον άμα το σκεφτείτε, όσοι από εσάς έχουν κάνει πληροφορική, πόσες λέξεις ξέρετε στην πληροφορική που να έχουν πάνω από τρεις συλλαβές. Θα το βρείτε αστείο σαν παρατήρηση. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το ίδιο που κάνουμε με τα σκυλιά. Δηλαδή, όσοι ελπίζω μερικοί από εσάς να μην έχουν σκυλιά, δεν πειράζει, θα το δούμε, ελπίζω να μην κάνεις αυτό που θα πω τώρα. Έχουμε λοιπόν τους ανθρώπους που μιλάνε στα σκυλιά, επειδή καταλαβαίνουν ότι δεν είναι άνθρωποι, τους μιλάνε λίγο σκυλίσια, θεωρώντας ότι καταλαβαίνουν καλύτερα. Έχει ενδιαφέρον γιατί τα σκυλιά καταλαβαίνουν μόνο και μόνο ένα ίχνος της φωνής, καταλαβαίνουν το έντονο και το ύφος, αλλά όχι το λεξιλόγιο. Άρα και να το πείτε μορουδίστικα σκυλίσια ή πολύ εξελιγμένα ή ακόμα με έναν αρχαίο ύφος, το σκυλί καταλαβαίνει το ίδιο. Έχει πάλι ενδιαφέρον οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι το σκυλί τους είναι έξυπνο. Ειδικά όταν προσθέτουν σαν εμένα. Άμα προσθέτουν σαν εμένα είναι σίγουρα αλήθεια. Άμα έχουν πάρει μόνο το πρώτο μέρος είναι σίγουρα δύσκολο. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι και στην πληροφορική αρχικά θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλό να έχουμε εύκολες εντολές πρώτου βαθμού. Ζήσαμε την πληροφορική όπου μπορούσαμε να βάλουμε μόνο μία εντολή ένα γραμμή. Τώρα τα παιδιά θα φαινόταν πίσω από την προϊστορία. Αυτοί που δεν έχουν κάνει ποτέ πληροφορική μπορεί να αναρωτιούνται πώς αυτό εξηγείται. Είναι δύσκολο να μετατρέψεις έναν κώδικα σε μία φράση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, τώρα θα σας κάνω μία ερώτηση. Να σας κάνω την ερώτηση. Ποια ερώτηση σας έκανα? Μπράβο, χαίρομαι που παρακολουθείτε. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι άμα αυτό το περάσετε σε έναν υπολογιστή, τώρα σας το έκανα φιλικά γιατί σας είπα θα σας κάνω μια ερώτηση, γιατί το πιο ύπουλο είναι να σας κάνω μια ερώτηση, να συνεχίζω να μιλάω, να μην κάνω πια ερωτήσεις και μετά από 10 λεπτά να σας πω ποια είναι η ερώτηση. Που σίγουρα θα θυμάστε τι έχω πει πριν 10 λεπτά.
Το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ότι άμα έχετε μία προετοιμασία, τότε μπορείτε να καταλάβετε αυτό που θα έρθει. Άμα δεν έχετε καμία προετοιμασία, δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να το επεξεργαστείτε την ώρα που το σκέφτεστε. Άμα σας εξηγούν σε ένα παιχνίδι τους κανόνες την ώρα που παίζετε, έχετε ένα πρόβλημα για να παίξετε σωστά, γιατί τους καταλαβαίνετε εκείνη τη στιγμή. Άμα σας εξηγούσουν τους κανόνες πριν, τότε είναι πιο εύκολο. Είναι το ίδιο στη γλωσσολογία. Αν κάποιος σας εξηγήσει λίγο γραμματική, θα είναι πιο εύκολο να εκφραστείτε. Βέβαια, αυτό δεν θα σας βοηθήσει απαραίτητα να εκφραστείτε, το ξέρουν οι φιλόλογοι. Μπορεί να διαβάσετε ή να αναλύσετε καλύτερα ένα κείμενο, χωρίς όμως να μπορείτε να είστε λογοτέχνης. Έχουμε μερικούς που γράφουν στη λογοτεχνία και τους θαυμάζουμε, αλλά άμα τους κοιτάζαμε φιλολογικά θα λέγαμε ότι το επίπεδό τους δεν είναι και πολύ ψηλό. Όμως, παρόλα αυτά, είναι διάσημοι συγγραφείς, οι οποίοι δυσκολεύονται να εκφραστούν αλλιώς. Το άλλο που πρέπει να μην μπερδευόμαστε είναι η εύκολη έκφραση δεν σημαίνει εύκολη σημασιολογία. Δηλαδή, όταν διαβάζετε, ας πούμε, καμί στα ελληνικά, όπως το προφέρουμε, το «ου», και διαβάζετε, ας πούμε, τον ξένο, που είναι το πιο δημοφιλές, έχετε την εντύπωση ότι είναι όλα απλά και είναι απλές προτάσεις, μόνο που είναι τόσο απλές προτάσεις που στο τέλος αναρωτιέστε τι «ή» διαβάζετε και ξαναδιαβάζετε τις προτάσεις για να είστε σίγουροι ότι έχετε καταλάβει αυτό που ήταν απλό. Άρα, αυτό οφείλεται σε μια δομή, είναι το ίδιο για τον υπολογιστή. Αν ο υπολογιστής δεν έχει αλγόριθμο, δηλαδή κάτι που γράφεται πριν και στη συνέχεια κωδικοποιείται, ακόμα και με compiler, να το αλλάξουμε για να περάσουμε σε μια γλώσσα μηχανής, στην πραγματικότητα εσείς όταν το διαβάζετε και δεν είναι ερμηνευτικό, υπάρχει μια δυσκολία. Όμως, ο κώδικας υπάρχει. Άρα, το πρόβλημα είναι πρώτον η ενεργοποίηση του κώδικα. Δεύτερον, για να καταλάβετε πώς μπαίνει μετά στην ρομποτική. Άμα βάλω, ας πούμε, στην καθηγήτρια ρομποτικής μια άσκηση τώρα, έτσι, θεωρητική, εφόσον δεν έχουμε ρομποτάκια, είδες πώς κάνει η Φανή, αμέσως λέει, θα την ελέγξουμε τώρα, να δούμε πώς θα απαντήσει. Λοιπόν, είναι θεωρητικά, δεν είναι ανάγκη να αγχωθεί. Είναι, αν μπορούμε να γράψουμε έναν κώδικα, ο οποίος μας επιτρέπει να αλλάξουμε τον κώδικα που γράψαμε. Αλλά αυτό φαίνεται λίγο δύσκολο και θέλει λίγο δουλειά. Και φανταστείτε λοιπόν ότι γράφετε τον κώδικα, τα τρέχετε το πρόγραμμα και το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει τον κώδικα του. Είναι δύσκολο αλλά είναι εφικτό. Την πρώτη φορά που θα κάνετε ένα τέτοιο πρόγραμμα θα σκεφτείτε τελικά πώς σκέφτεστε. Και όχι μόνο να σκεφτείτε. Αλλά αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι μπορεί για πρώτη φορά μέσω της πληροφορικής να άρχισε ο άνθρωπος να σκέφτεται πώς σκέφτεται. Την πρώτη φορά που κάποιος το σκέφτηκε θεωρητικά ήταν ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης είναι ο πρώτος που εφάρμοσε τέτοια στοιχεία στη λογική. Οι δάσκαλοι του, όπως ήταν ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας, δεν είχαν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Αυτός ήθελε να αναλύσει τα επιχειρήματα, πώς βάζουμε τα επιχειρήματα σημειευτική και πώς γράφουμε ουσιαστικά έναν κώδικα που μας επιτρέπει να αποδείξουμε κάτι. Άρα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την έννοια της συλλογιστικής. Αυτός προσπάθησε λοιπόν να πει την ώρα που γράφω με αυτόν τον τρόπο, τι εννοώ την ώρα που το γράφω. Και είναι το πρόβλημα που βλέπετε όλοι σας, άλλος ο λόγος ο προφορικός και άλλος ο λόγος ο γραπτός. Μερικές φορές λέμε, ας πούμε, αν ένας συγγραφέας είναι σπουδαίος ή όχι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σπουδαίο συγγραφέα, είναι ο Ντοστογεύσκη. Ο Ντοστογεύσκη, επειδή είχε προβλήματα οικονομικά, σαν την Ελλάδα, του είπαν ότι πρέπει να γράψει γρήγορα ένα βιβλίο, άρα οι φίλοι του είπαν, δεν θα τα καταφέρεις ποτέ, πάρε γραμματέα. Άρα, επειδή αυτός ήθελε να συνεχίσει να γράφει το βιβλίο του που έγραφε, θέλω να φανταστείτε τώρα ότι ένας άνθρωπος το πρωί γράφει ένα βιβλίο, το απόγευμα γράφει ένα άλλο βιβλίο που δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Άρα εδώ μιλάω για έγκλημα και τιμωρία και θα επιλέξετε εσείς αν ήταν το απόγευμα ή το πρωί και το άλλο είναι ο παίχτης. Και αυτός υπαγόρευε το βιβλίο. Στην αρχή λέτε, εντάξει παιδί μου, και εγώ το κάνω. Άμα σας βάλω τώρα να μιλήσετε για ένα λεπτό και αυτό που λέτε θα είναι γραμμένο στη σελίδα του βιβλίου σας. Θα πρέπει να σκεφτείτε 10 λεπτά τι θα πείτε σε ένα λεπτό. Γιατί δεν μπορεί να πάτε πίσω, γιατί ο ρόλος δακτυλογραφεί, εντάξει. Άρα αυτά που λέτε τα γράφει.
Όταν του λες όχι συγγνώμη, γράφει όχι συγγνώμη. Άρα το σβήνω μετά. Είμαστε στην εποχή γραφομηχανής. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Το γκλινγκ, τακ, 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 τακ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράψετε ένα ολόκληρο βιβλίο μόνο υπαγορεύοντας. Αλλά για αυτούς που είναι, ας πούμε, στον τομέα της συνδομικής, οι δικαστές υπαγορεύουν μερικές φορές και τα καταφέρνουν έως μία ή δύο παραγράφους. Μετά λένε στη γραμματέα, διαβάστε τι γράψαμε. Που να φανταστείτε τώρα να το κάνετε έτσι με τον Ντοστογεύσκη και μπορείς να μου διαβάσεις ξανά το κεφάλαιο που γράψαμε εδώ, πώς θα γράψω τη συνέχεια. Το φαντάζεσαι πόση ώρα θα κάτανε. Λοιπόν, είναι το ίδιο με την πληροφορική και την ρομποτική. Η ρομποτική τώρα, αυτό που ονομάζουμε εκπαιδευτική ρομποτική, η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένας τρόπος να μην φοβήσει τα παιδιά η ρομποτική. Άρα είναι πολύ απλό, γλωσσολογικά βάζουμε εκπαιδευτικό μπροστά και μετά βάζουμε οποιαδήποτε λέξη. Και λες, αφού είναι εκπαιδευτικό είναι εντάξει. Συγκαστίας. Ναι. Αλλά άμα σας έλεγα, ας πούμε, τι είναι ένα εκπαιδευτικό τέρας. Δάσκαλος. Άρα πρέπει να προσέχουμε. Η ρομποτική δεν φτιάχτηκε αρχικά για την εκπαίδευση. Και έχει ενδιαφέρον αυτό σαν εργαλείο, διότι ουσιαστικά γράφτηκε και επινοήθηκε για την παιδεία και όχι την εκπαίδευση. Σιγά σιγά η εκπαίδευση, επειδή εξελίχθηκε, σου λέει γιατί να μην πάρω εργαλεία της παιδείας. Άρα είναι της σχετικά πρόσφατης παιδείας, αλλά είναι η εποχή της πληροφορικής και των μηχανών και θα δείτε, επειδή θα το ζήσουμε, θα έχουμε σε κάποια φάση συναλλαγές με μια τεχνητή νοημοσύνη. Και θα αναρωτιόμαστε πώς σκέφτεται. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, στα παιχνίδια έχουμε ήδη φτιάξει μηχανές οι οποίες είναι ικανές να νικήσουν ακόμα και τους πρωταθλητές του κόσμου σε μερικούς τομείς χωρίς καμία δυσκολία. Αρχικά κάναμε μηχανές σχετικά απλές, στη συνέχεια λίγο πιο πολύπλοκες και τώρα έχουμε περάσει στα βαθιά νευρονικά δίκτυα που επέτρεψαν, ας πούμε, στον ΑΓΚΟ να νικήσει τον Lee Sedol στο παιχνίδι Go που ήταν πρωταθλητής. Το 2016 έγινε αυτό. Τι προσπαθώ να σας πω. Αυτά τα πράγματα είναι σχετικά καινούργια και χρησιμοποιούν και άλλες τεχνικές. Ένα καλό που έχει σχέση με τη ρομποτική είναι ότι την ώρα που το παιδί κάνει ρομποτική, στην πραγματικότητα κάνει διαδραστική πληροφορική. Άρα όταν στην αρχή θα κάνετε τα πρώτα βήματά σας στη ρομποτική, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε εδώ, φαντάζομαι ότι έχει μια ιδέα, στην αρχή αποφεύγουμε λίγο την κωδικοποίηση και πάμε πιο πολύ από την μηχανή στον αυτοματισμό, έως να πούμε ότι τώρα μπορούμε να βάλουμε και κανένα πρόγραμμα να κάνει αυτό το πράγμα, όταν θα πρέπει να το κάνει πολλές φορές. Αυτό που μας ενδιαφέρει πραγματικά στη ρομποτική είναι όταν έχουμε το αντικείμενο, δηλαδή έναν υπολογιστή, ο οποίος σιγά σιγά, χάρη στο ρομπότ, επικοινωνεί με τον κόσμο. Άρα, σας δίνω ένα παράδειγμα, μπορεί να φανεί λίγο φιλοσοφικό ή λίγο τραβηγμένο για τους εκπαιδευτικούς. Όταν γράφετε έναν κώδικα πάνω στην πληροφορική, στον υπολογιστή και αυτός μετά μεταδίδεται στο ρομπότ το οποίο μετακινείται και μετά επικοινωνούν μεταξύ τους. Θέλω να σκεφτείτε, είναι ο υπολογιστής που επικοινωνεί με το ρομπότ ή είναι το ρομπότ που επικοινωνεί με τον υπολογιστή. Δηλαδή, είναι ο υπολογιστής που για πρώτη φορά ως πνεύμα έχει δικαίωμα να έχει ένα σώμα και μετακινείται μέσα στον χώρο ή είναι το σώμα που ξαφνικά απέκτησε ένα πνεύμα και επιτέλους ξέρει ότι είναι μέσα. Θα δείτε ότι αυτές οι δύο προσεγγίσεις είναι λίγο διαφορετικές. Διότι στην πραγματικότητα, αν είχατε ένα ρομπότ το οποίο είχε έναν εγκέφαλο που άλλαζε συνεχώς, μοιάζει με κάποιον, από μικρό ρομπότ έως πιο μεγάλο και εφηβικό ρομπότ, αυτά που μας σπάζουν τα νεύρα, και πιο μεγάλο ρομπότ και τα πιο μεγάλα ακόμα. Έχουμε συνηθίσει να τα λέμε ανθρώπους μόνο. Έτσι. Ωραία. Αυτό που ξεχνάμε είναι ότι ο εγκέφαλος αλλάζει. Άρα φανταστείτε τώρα να έχετε έναν υπολογιστή, όλοι σας, αν έχετε κάποια ηλικία, ας πούμε έως 30, να μην πάρουμε πιο μετά, θέλω να φανταστείτε τώρα ότι γράφετε στον υπολογιστή σας, αλλά ο υπολογιστής είναι από τον πρώτο που είχατε έως τον πιο τελευταίο, χωρίς όμως να αλλάζει απ' έξω.
Εντάξει. Και εσείς την ώρα που γράφετε, αυτός εξελίσσεται. Ας το βάλουμε τώρα ότι το κάνετε σε 2 ώρες. Άρα αρχίζετε να γράφετε, ας πούμε, με έναν υπολογιστή του τύπου 25 MHz και ξαφνικά φτάνετε σε έναν υπολογιστή που έχει μια ταχύτητα 3 GHz. Θα δείτε, είναι πολύ κοινό, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, θα δείτε ότι στην πραγματικότητα στην αρχή δακτυλογραφείτε αργά και μετά είστε πιο αργός από αυτά που παίρνει. Να φανταστείτε ότι δακτυλογραφείτε και την ώρα που πατάτε στο κουμπί, ο υπολογιστής ξέρει ότι θα πατήσετε αυτό πριν το πατήσετε. Άρα γράφει πριν δακτυλογραφίζετε. Άμα το σκεφτόσασταν με τέτοια τεχνική. Αυτό σημαίνει ότι έχει κάνει πια μια ανάδραση. Για όσους δεν το πιστεύουν αυτό, να ξέρετε ότι μη βάζετε οποιαδήποτε σύστημα USB σε έναν υπολογιστή χωρίς να το ελέγχετε, γιατί μετά μπορεί να καταγράψει όλα αυτά που δακτυλογραφίσατε. Κατά συνέπεια, βάζει όλα τα password που εσείς τα βάλατε με μεγάλη μυστικότητα και του τα δώσατε με μεγάλη άνεση. Άρα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κοιτάξουμε είναι το εξής. Όταν βάζουμε ένα παιδί να μάθει φυσική, επειδή βγάζουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα το ελληνικό, δεν βάζουμε πολύ το πείραμα, το παιδί δεν δοκιμάζει. Άρα η φυσική σιγά σιγά μετατρέπεται σε αφαιρετικά μαθηματικά, τα οποία όμως έχουν την τάση να μας εκνευρίζουν. Για ποιο λόγο? Τα μαθηματικά εξηγούν ξεκάθαρα ότι δεν θα ασχοληθούν με κάτι το πρακτικό. Ενώ η φυσική, όταν λέτε στο παιδί, ας σας δώσω ένα παράδειγμα, χειροπιαστό. Θα πάρω αυτό. Εσύ ξέρεις ότι τους είπες να κλείσουν το κινητό τους, αλλά δεν είναι αυτοαναφορικό, τέλος πάντων. Επειδή είδα ότι αυτά που διαβάζεις τα γράφεις, να θυμάσαι ότι αυτό που διάβασες είναι καλό όταν είσαι στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας που κλείνει το κινητό του όταν του το λένε να το κλείσει. Κανένας. Ούτε καν στο αθόρυβο δεν πάει. Απλώς κάνουν μια κίνηση διπλωματική που σημαίνει ότι ναι, θα το κάνω αυτό που μου ζήτησες, αλλά μην περιμένεις να το κάνω τώρα. Άρα, το λάστιχο. Σίγουρα θα το έχετε κάνει αυτό. Λοιπόν, το λαστιχάκι. Άμα έχετε ένα παιδί που δεν έχει μεγάλη νοημοσύνη, παίρνει το λαστιχάκι και δεν ξέρει ότι είναι λαστιχάκι. Σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι αυτό τεντώνεται. Εμένα μου αρέσει πολύ όταν φτάνουν στην τρίτη φάση. Τρίτη φάση είναι αυτό. Άγι. Λέει το λαστιχάκι, χτυπάει κιόλας. Ωραία. Έχει ενδιαφέρον, εδώ θα δούμε ένα παιχνίδι τέτοιου τύπου, είναι το παιχνίδι του Φρανκ. Άρα χρησιμοποιούμε λαστιχάκια και εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι μερικοί παιδεύονται μόνο και μόνο να το βάλουν. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Ένα παιδί που παιδεύεται, προσπαθεί να το κάνει έτσι και το βγάζει, μετά το καταφέρνει. Μετά έρχεται ένα άλλο παιδί και το βάζει έτσι και κάνει αυτό. Τώρα το ερώτημα είναι ποιο κατάφερε καλύτερα να βάλει το λαστιχάκι. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει αφού μπήκε το λαστιχάκι. Έχει όμως τεράστια σημασία. Γιατί αυτός που το κάνει έτσι εμπιστεύεται μόνο τα δάχτυλά του. Αυτός που χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο και το χρησιμοποιεί και το βάζει, στην πραγματικότητα έχει ήδη ενσωματώσει μερικά κριτήρια του εξωτερικού κόσμου. Άρα θα δείτε ότι ένα ρομπότ θα σκεφτεί πιο πολύ το δεύτερο και θα κάνει ελαχιστοποίηση κόστος από ένα κλασικό ρομπότ που θα απλώς θα προσπαθεί να το τεντώσει. Όταν το τεντώνετε με αυτά τα δύο δάχτυλα ή με αυτά τα δύο δάχτυλα ή με αυτά τα δύο δάχτυλα. Τώρα το σκέφτεστε, Ωραία. Όταν σκέφτεστε κινήσεις, κάνετε πράγματα της ρομποτικής και έχει ενδιαφέρον ότι μερικές φορές εμείς όταν τους κάνουμε ρομποτική, του λέμε το ρομπότ πρέπει να κάνει αυτό-αυτό. Την ώρα που λέω το ρομπότ πρέπει να κάνει αυτό-αυτό, κάνουμε το χέρι. Προβλέπετε, δεν βλέπετε το ρομπότ. Τώρα μας σας πω, το ρομπότ κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Γιατί τώρα μας δουλεύει, αφού δεν δείχνει τίποτα. Αλλά κοιτάξτε τώρα πώς σας δουλεύω. Γιατί τώρα σας λέω ότι κάνει αυτό, αυτό, αυτό. Τι καταλάβατε? Δεν έδειξα τίποτα. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί τώρα νομίζετε ότι σας έδειξα κάτι, ενώ πριν ήμουν ειλικρινής και δεν σας έδειχνα τίποτα. Επειδή χρησιμοποίησα την κίνηση. Άρα, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να καταλάβουμε, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει 3 βασικά, είναι της κίνησης, του οπτικού και του ακουστικού. Ας πούμε, η διπλανή μου, η φίλη μου, είναι πιο πολύ του ακουστικού. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακούει, σημαίνει ότι μιλάει.
Για να είμαστε ξεκάθαροι και μην είναι μερικοί που χαμογελούν, άρα σε ξέρουν σίγουρα. Άρα, αυτό που ενώ εδώ δεν είναι σίγουρο ότι είναι ακριβώς ο ίδιος τομέας. Ας πούμε, του αρέσει να παίζει με τα αντικείμενα. Άρα, έχουμε αυτές τις τρεις τάσεις. Είναι μερικοί που είναι πιο πολύ της κίνησης. Άρα, σας λέω, έχω ένα κομμάτι μπλε εδώ. Το βλέπετε? Άρα, μερικοί από εσάς θα κουνηθούν. Τώρα η Έφη σου λέει, αμάν εγώ κουνήθηκα, μάλλον κακό είναι, δεν γιατί να το πει. Δεν είπα αυτό, Έφη, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί κουνήθηκες ενώ είσαι αναισθησιολόγος. Ενώ ο στόχος της ζωής της είναι να κάνει ακίνητους τους άλλους. Βέβαια στην αλήθεια είναι να τους κάνει ξανά κινητούς μετά. Άμα σας το δείξω, έτσι, είναι μερικοί από εσάς που τώρα το θυμούνται και θυμούνται βέβαια πόσες πλευρές είχε. Τώρα θα δείτε ότι μερικοί από εσάς όταν θυμούνται τις πλευρές δεν κοιτάζουν πια το αντικείμενο, αλλά έχουν το βλέμμα τους που πηγαίνει πάνω αριστερά ή πάνω δεξιά. Αυτό που πηγαίνει πάνω δεξιά είναι αυτοί που σκέφτονται αυτό που είδαν, και αυτοί που πηγαίνουν αριστερά είναι αυτοί που προσπαθούν να φανταστούν τι ήταν. Το έχουν ξεχάσει ήδη. Είναι το ίδιο με τα ψέματα και με την αλήθεια, εντάξει. Ωραία. Το έκανες με έναν τρόπο πολύ περίεργο. Άρα, κοιτάξτε τώρα. Άμα το κάνω έτσι, όσο παίζει έτσι με αυτόν τον τρόπο, δεν του δίνει μεγάλη σημασία. Okay. Όταν θα το πιάσει εντελώς πιο κάτω, είναι κάπως καλύτερο, μέχρι να δούμε πότε θα έρθει το δεύτερο χέρι. Μόλις θα έρθει το δεύτερο χέρι, τότε υπάρχει επεξεργασία. Σας δίνω ένα δώρο. Ούτε ευχαριστώ, τίποτα. Άρα βέβαια μας είπε χίλια ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι μία εικόνα χίλιες λέξεις. Άρα γιατί να μην πει χίλιες. Το είδες, δεν είναι, σου το έδωσα. Και εσύ. Έχει ορθές γωνίες? Μία. Μπορείς να τις μετρήσεις? Αυτή. Και αυτή εδώ τι είναι, κολοκύθι? Άρα, για τον κανονικό εγκέφαλο, όταν κοιτάζει αυτό το αντικείμενο, βλέπει αυτήν την ορθή γωνία. Και δεν βλέπει αυτήν. Έχει ενδιαφέρον πώς το είπατε. Μια ορθή γωνία δεν είναι μεγάλη ή μικρή. Οι πλευρές είναι... Ξέρω ότι εσάς σας μπερδεύουν, γιατί συνήθως σας λένε ότι αυτό είναι 20 εκατοστά και γι' αυτό μπερδεύεστε με το μικρή και μεγάλη. Αλλά εδώ λοιπόν έχουμε τέσσερα αντικείμενα που είναι ακριβώς τα ίδια και είναι ένα καλό παράδειγμα, γιατί τώρα θέλω να φανταστείτε να κάνετε ένα ρομπότ που να μπορεί να το λύσει αυτό που θα πω. Το επεξεργάζεται ήδη, σου λέει, αμάν. Ναι. Λοιπόν, έχετε ένα ωραίο τετράγωνο. Νομίζω ότι εδώ εύκολα μπορείτε να δείτε ότι είναι τέσσερα οι γωνίες. Ωραία. Και εδώ είναι τέσσερες φορές το ίδιο. Άμα βάλετε και τα πέντε μαζί, μπορεί να κάνετε ένα τετράγωνο. Συμφωνούμε? Εφόσον είπα μπορεί, γιατί να μην πείτε όχι? Μπορεί και όχι. Στην πραγματικότητα να ρωτιέστε αν μπορεί ή όχι. Είναι μερικοί που θα το δοκιμάσουν. Όταν θα το καταφέρετε και θα κάνετε ένα τετράγωνο, θα σας βγάλω αυτό και θα κάνετε πάλι ένα τετράγωνο με αυτό. Ναι, εδώ βλέπεις έχουν λίγο το ύφος του τύπου μάλιστα. Αλλά είναι το μάλιστα το δημοσιογραφικό. Το μάλιστα το δημοσιογραφικό είναι ότι δεν κατάλαβες τι είπε ο άλλος. Ναι, αλλά σας δίνω ένα μάλιστα κανονικό. Κάνετε μια φράση και λέτε μάλιστα. Ενώ ένα μάλιστα δημοσιογραφικό κάνει μάλιστα. Η επόμενη ερώτηση, άρα αλλάζει θέμα γιατί δεν ξέρει πώς να το συνεχίσει. Εδώ λοιπόν αυτό θα χρησιμοποιήσει το Πυθαγόριο. Το χρησιμοποιήσαμε αυτό σαν παράδειγμα για να σας δείξω και ένα άλλο πράγμα. Είναι ότι αυτό υπάρχει στο Μουσείο Μαθηματικών της Νέας Υόρκης. Είναι βέβαια λέγεται το Πυθαγόριο. Και οι Αμερικανοί είναι πάρα πολύ περήφανοι που έχουν ένα παιχνίδι που έχει ένα όνομα ελληνικό. Ενώ βέβαια εμείς θα ήμασταν πάρα πολύ περήφανοι να είχαμε ένα παιχνίδι που να έχει ένα αγγλικό όνομα. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί οι Αμερικανοί το ονομάζουν Πυθαγόριο και εμείς σίγουρα θα βρούμε κάτι πιο μαρκετίστικο, ξέρω εγώ, Blue Sky. Επειδή ο Πυθαγόρας δεν είχε σκεφτεί να έχει όνομα αγγλικό, την πάτησε. Άρα, έχουμε αυτούς. Είναι μερικά παιδιά που θέλουν να δοκιμάσουν.
Είναι μερικά παιδιά που δεν θέλουν να δοκιμάσουν. Είναι μερικά που δεν είναι παιδιά και δεν θέλουν να δοκιμάσουν ή θέλουν να δοκιμάσουν ενώ δεν είναι παιδιά. Εγώ πάντως το αφήνω ελεύθερο εδώ. Όποιος θέλει το παίρνει. Λέμε το. Αφού σου είπα όποιος θέλει. Ωραία. Άρα μία άσκηση επιπλέον είναι το κάνεις χωρίς θόρυβο που είναι πιο δύσκολο όταν είναι ξύλο. Ωραία, τώρα θα το δούμε. Αυτός εδώ έχετε έναν κύβο. Άρα αυτός ο κύβος σαν οντότητα φαίνεται να είναι απλό. Θα τον σπάσουμε αυτόν τον κύβο και θα κάνουμε τώρα γλωσσολογία. Τι βλέπετε. Δεν θα πω τίποτα, εντάξει. Είναι πάλι κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον γλωσσολογικά όταν ένας Έλληνας λέει δεν θα πω τίποτα. Γιατί είναι δύσκολο να μην πεις τίποτα λέγοντας δεν θα πω τίποτα. Και εδώ είσαι Έλληνας. Και εδώ είσαι Έλληνας. Ναι, εδώ πάει και το ναι καλά. Άρα, όταν τα βλέπετε αυτά τα αντικείμενα, θα μπορούσαμε να πούμε πρώτα ότι είναι στοιχεία δομικά ενός κύβου. Έχει ενδιαφέρον να πούμε, άμα παρουσιάζεις αυτά τα πράγματα έτσι σε ένα παιδί και έτσι τα βλέπει και σας λέει, α, κύβος, θέλω να δω τη φάτσα σας. Θεέ μου, άμα κάνει έτσι από τώρα. Άρα, φανταστείτε τώρα ότι έχετε ένα παιδί που τα συναρμολογεί χωρίς να τα κουνήσει. Η καθηγήτρια ρομποτικής εδώ ταύτισης σου λέει αυτό δεν γίνεται, δεν είναι παιδί κανονικό. Δεν θέλω τέτοια μέσα στην αίθουσα. Είναι ακριβώς αυτό που θα κάνει το ρομπότ. Το ρομπότ θα τα εξετάσει, θα κοιτάξει δομικά, θα κάνει συνδυαστική και μετά θα σας πει βρήκα τη λύση και κάνει τάκ, 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 τάκ. Δεν κάνει τίποτα, καμία προσπάθεια και τελειώνει τον κύβο. Και λες μας δουλεύει, δεν γίνεται. Άρα, άμα τα βάλουμε έτσι εντελώς στοιχεία, μπορεί να είναι πιο δύσκολο. Άμα τα βάλω με έναν τρόπο, λίγο πιο διαφορετικό, και βάλω πρώτα αυτό, βάλω μετά αυτό, εντάξει, που φαίνεται να κάνω ακριβώς το ίδιο. Στην πραγματικότητα, μπορεί να έχουμε αλλαγές, άρα μπορώ να βάλω και το τριπλό, μπορώ να βάλω ένα άλλο εδώ, μπορώ να βάλω ένα άλλο εδώ, να βάλω αυτό εδώ και ένα αυτό εδώ. Κανονικά εδώ θεωρείται ότι τα ανακάτεψα. Άρα έχω μια συλλογή αντικειμένων, μπορεί να είναι και μια πρόταση χωρίς να υπάρχει δομή. Άρα δεν είναι μια φράση της γλώσσας, γιατί έχω μπερδευτεί και δεν ξέρω το συντακτικό. Δεν έχω γραμματική και μου λένε, ας πούμε, τα βάζω έτσι και πάνω κάτω γάτα τρώει ποντίκια. Εντάξει, άμα βάλετε η γάτα τρώει τα ποντίκια, φαίνεται λίγο πιο. Άμα βάλετε τα ποντίκια τρώει γάτα. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε τι εννοούμε, αλλά λέτε, δεν το λέμε έτσι. Εντάξει. Άρα, όταν θα το εξετάσουμε με αυτόν τον. Εσύ θες να το κάνεις έτσι. Άρα, το παίρνετε αυτό το αντικείμενο, τώρα φανταστείτε ότι έχετε ένα ρομπότ και το βάζετε το άλλο το αντικείμενο και το βάζετε κατευθείαν έτσι. Βλέπετε. Άρα όταν το βάζετε με αυτόν τον τρόπο, τώρα πρέπει να σκεφτείτε αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Επειδή εδώ το κοιτάζουμε, το βάζουμε έτσι και συνεχίζουμε έτσι, έτσι και έτσι. Είδατε όλες τις κινήσεις, έτσι γίνεται. Άρα στην πραγματικότητα τώρα πρέπει να θυμηθείτε π.χ. ποιο είναι το πρώτο, ποιο είναι το δεύτερο, ποιο είναι το έβδομο. Επειδή έχετε μια μνήμη που είναι αρκετά δομημένη, κανονικά πρέπει να θυμηθείτε τα πρώτα και το τελευταίο. Και είναι πάνω κάτω αυτό που θα κάνετε με μία φράση και με μία λέξη. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε ορθογραφικά λάθη στο κέντρο της λέξης και όχι στις άκρες. Θυμόμαστε εύκολα την κεφαλή και τον κόλο, να το ονομάσουμε ποπό, δεν μας πειράζει, αλλά αυτό που έχει σημασία, όχι, όχι, θα δεις ότι οι άντρες πιο μετά θυμούνται πιο πολύ το δεύτερο. Μετά από περιστροφή 180 μοίρες, εφόσον διασταύρωσαν μια κοπέλα η οποία κάνει ό,τι μπορεί για να μην δείξει αυτό που θέλει να δει ο άλλος. Άρα, εδώ αυτό που έχει σημασία είναι αν κοιτάζουμε δομικά τα πράγματα ή όχι. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να δούμε, βλέπετε, αυτά τα αντικείμενα φαίνονται να είναι σχεδόν τα ίδια, έτσι γίνεται. Αυτά εδώ δεν είναι τα ίδια. Ποιος μπορεί να μου πει γιατί δεν είναι τα ίδια από τα προηγούμενα.
Επάνω κάτω βλέπετε ξύλες, δεν είναι. Λοιπόν, αυτά είναι πεντάμινους, άρα είναι η γενίκευση από τα ντόμινους. Θα παρατηρήσετε πολύ γρήγορα, επειδή έχετε υπολογιστεί μέσα στο μυαλό σας, ότι είναι 12 κομμάτια, τα οποία αποτελούνται από 5 κυβάκια. Κατά συνέπεια είναι 5 φορές το 12 κάνει 60, άρα με αυτά εδώ μπορεί να ζωγραφίσετε μια επιφάνεια χωρίς τρύπα, η οποία θα είναι 6 επί 10, αλλά θα μπορεί να είναι βέβαια και 5 επί 12, να είναι 4 επί 15 ή 3 επί 20. Άρα με αυτά τα πράγματα έχουμε φτιάξει 4 προβλήματα. Το ερώτημα τώρα είναι ότι ποιο είναι το χαρακτηριστικό από αυτά τα πράγματα. Θα δείτε ότι κανένα από αυτά δεν είναι τρισδιάστατα τέτοιου τύπου. Αυτά είναι τρισδιάστατα επειδή είναι ένας όγκος και μοιάζουν με αυτό. Άρα εδώ έχουμε μια διαφορετική κατηγορία. Και αυτό σημαίνει τι σε αυτήν την κατηγορία. Άρα εδώ για τη γλωσσολόγο, εδώ θα βάλουμε τι. Ποια είναι τα ομαλά και ποια είναι τα ανώμαλα. Βρίσκω αυτό ανώμαλο. Αυτά βρίσκεις τα ανώμαλα. Αυτό εδώ. Αυτό θες, μόνο αυτό να είναι ανώμαλο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Αγάπη μου, δεν είσαι ομαλή. Άρα, αυτά εδώ είναι όλα σε δύο διαστάσεις, άρα αυτά είναι ομαλά και είναι, εδώ είναι ομαλά και εδώ είναι ανώμαλα. Άρα αυτό που έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, στις γλώσσες είναι ότι τα ανώμαλα είναι πιο πυκνά από τα ομαλά. Δηλαδή, το βλέπετε ειδικά στα αγγλικά, το πρώτο πράγμα που σας μαθαίνουν οι αγαπημένες σας καθηγήτριες είναι να μάθετε απ' έξω και ανακατώτα έναν κατάλογο από ανώμαλα ρήματα. Δεν σας μάθουν ποτέ έναν κατάλογο από ομαλά ρήματα, αφού δεν υπάρχει λόγος, αφού ένας είναι ο κανόνας. Μετά έχετε ποτέ σκεφτεί πόσα ρήματα είναι ομαλά και πόσα είναι ανώμαλα και ποιο είναι το ποσοστό. Όταν θα το σκεφτείτε στα παλιά Ιρλανδικά, θα καταλάβετε ότι τα ανώμαλα είναι πάνω από 95%. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί τα ονομάζουμε ανώμαλα και ονομάζουμε ομαλά τα 5. Σας δίνω ένα παράδειγμα, ας πούμε, μπερδεύετε τους Κινέζους με τους Έλληνες. Εμείς είμαστε 11 εκατομμύρια, οι Κινέζοι είναι 1,5 δισεκατομμύριο και λέμε ότι εμείς είμαστε ομαλοί και οι άλλοι είναι ανώμαλοι. Τώρα στατιστικά έχουμε ένα θέμα. Άρα, αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι μπορούμε και στη ρομποτική να δούμε μερικά πράγματα. Η ρομποτική θα χρησιμοποιήσει πολύ μηχανική, θα χρησιμοποιήσει πολύ φυσική, σε πιο γενικευμένο πλαίσιο και βέβαια μαθηματικά μέσω πληροφορικής και του κώδικα. Όταν βάζουμε αντικείμενα που κυκλοφορούν, ας πούμε ρόδες, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε με τα παιδιά είναι ότι όταν τους βάζουμε 4 ρόδες, βάζουν τις 4 ρόδες για να στέκεται και ξεχνάνε ότι αυτό δεν στρίβει. Και μετά λέει και πρέπει να στρίβει κιόλας. Μετά ανακαλύπτουν ότι άμα είχαν 2 ρόδες θα ήταν πιο εύκολο να στρίψει. Αλλά θα ήταν πιο εύκολο να πέσει. Μετά ανακαλύπτουν ότι συμφέρει το τρίκυκλο. Διότι μία στρίβει και άλλες είναι σταθερές. Και είναι ακριβώς αυτό που έκανε και η εξέλιξή μας. Μετά, όταν πρέπει να καταλάβουν, ας πούμε, ότι άμα βάλουν 2 ρόδες που στρίβουν, όταν στρίβεται, έχουν ένα τεχνικό θέμα. Είναι ότι υποτίθεται ότι πρέπει να στρίβουν με την ίδια ταχύτητα. Μόνο που η μία κάνει λιγότερο από την άλλη. Έχει ενδιαφέρον γιατί μετά από τη ρομποτική, ακόμα και οι γονείς, όταν κοιτάζουν τα αυτοκίνητά τους, καταλαβαίνουν μπορεί για πρώτη φορά στη ζωή τους. Ποιο είναι το διαφορικό. Διότι άμα έχετε κανονικές ρόδες και τις βάζετε όπως νομίζετε, όταν θα στρίψετε έχετε ένα πρόβλημα, είναι ότι δεν στρίβετε. Γιατί πρέπει η εξωτερική να κυλάει περισσότερο από την εσωτερική, η οποία σχεδόν δεν κάνει τίποτα γιατί είναι επιτόπου. Άμα το σκεφτείτε θα δείτε ότι στα αυτοκίνητα όταν πατάτε γρήγορα το φρένο και το πίσω μέρος που λέγαμε φεύγει, αυτό δεν κυλάει, γλιστράει. Άρα είναι εκεί που είναι ικανή να οδηγήσουμε αυτόν τον τρόπο και είναι αυτό που κάνουμε σαν οδήγηση όταν είμαστε πάνω σε πάγο. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, όταν παγώνουν οι δρόμοι στην Ελλάδα, ξαφνικά καταλαβαίνουμε ότι κανένας δεν ξέρει να οδηγάει. Άρα οι οδηγίες που έρχονται από το κράτος είναι μη βγείτε έξω, όχι να μάθετε να οδηγάτε πάνω στον πάγο. Φανταστείτε να είχαμε το ίδιο κράτος στη Φινλανδία. Πόσες μέρες το χρόνο θα εργαζόταν.
Εμένα μου αρέσει επίσης όταν στην Ελλάδα κλείνουμε τα σχολεία επειδή χιονίζει. Αυτό σημαίνει συνεγερμός, γενικός συνεγερμός, χιονίζει, άρα μου θυμίζει την ταινία του Αγγελόπουλου που βλέπουν τα παιδιά το χιόνι. Την είδα στη Γαλλία την ταινία, σε κάποια φάση λοιπόν βλέπουμε όλους τους αστυνομικούς, τα οποία συνομίχλη, να κοιτάζουν το χιόνι και επειδή ήμουν σε μια αίθουσα μεγάλους, τους έβλεπα τους Γάλλους να λένε γιατί κοιτάζουν όλοι το χιόνι έτσι. Γιατί δεν ήξεραν ότι σε εμάς είναι σπάνιο. Αυτό το βλέπουν πολύ συχνά. Λέει, γιατί σταματάνε όλη τη δουλειά τους να κοιτάζουν το χιόνι. Ενώ φανταστείτε ότι στη Φιλανδία σταματούν όλοι να δουν πώς είναι ο ήλιος. Άρα, στη γλωσσολογία έχουμε δύο επίπεδα, το τεχνητό και το φυσικό, όπως είπαμε. Οι φυσικές γλώσσες έχουν πάρα πολλά λάθη. Αυτά τα λάθη τα ονομάζουμε ορθογραφία. Άρα, είναι όλα τα λάθη που έχουν γίνει στην ιστορία της γλώσσας και σιγά σιγά τα σταθεροποιήσαμε και έχουμε τα ετυμολογικά λάθη, έχουμε τα πρακτικά λάθη και έχουμε και τα τεχνικά λάθη. Είναι τα λάθη τα πρώτα που κάνετε από αναλογία. Λέτε, δεν ξέρω καλά αυτή τη λέξη, τελειώνει έτσι, είναι το ανάλογο από αυτή τη λέξη που τελειώνει έτσι και την πατάτε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το απλό, ξέρετε, λέτε στα ελληνικά, λέτε τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έτσι είναι. Έχουμε το ο, ή το και ξέρετε ακριβώς την κατάληξη που θα έχετε στο αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο. Και γι' αυτό αμέσως όταν κάποιος σας λέει το κράτος, ξέρετε πού να το βάλετε, δεν είναι. Λέει όχι το κράτος, εντάξει το κράτος δεν μπαίνει. Άρα μετά λέτε η μέθοδος. Εντάξει αυτό δεν μπαίνει. Μετά στο τέλος λες, καλά, αυτό που έλεγες ότι ήταν εύκολο όταν έχεις βγάλει όλα τα δύσκολα. Ναι. Άρα είναι πολύ εύκολη η ελληνική γλώσσα όταν έχετε βγάλει όλες τις δυσκολίες που έχει. Οι δυσκολίες προέρχονται από διαφορετικούς κανόνες που έχουν έρθει σε διάφορες εποχές. Όμως να ξέρετε ότι έχουμε το ίδιο στην πληροφορική. Δηλαδή όσοι έχουν κάνει πληροφορική και έχουν δει λίγο ότι είναι COBOL, ALGOL, FORTRAN, BASIC, C, C++, Java, PHP. Τι γίνεται. Παλιά, όταν λέγαμε, τώρα μιλάω για το μαθηματικό και, και την πληροφορική στη Γαλλία, όταν τους λέγαμε, ας πούμε, τι θέλετε να κάνετε και λέγαμε, ποιος είναι ο στόχος σας όταν μπαίνετε στο πανεπιστήμιο, πόσες γλώσσες γνωρίζετε στην πληροφορική και ποιο είναι το επίπεδό σας στην πληροφορική. Άρα έλεγα, ας πούμε, εγώ θέλω να κάνω ένα διδακτορικό, γνωρίζω τρεις γλώσσες και στην πληροφορική τέσσερις. Τώρα όταν κάνουμε το ίδιο, έχουμε τα παιδιά που λένε το ίντερνετ είναι γλώσσα. Βέβαια. Άρα τώρα έχουμε, επειδή έλεγες για το θέμα, ήταν η συζήτηση, έχουμε πολλά άτομα που είναι εκπαιδευμένα και δυστυχώς χωρίς παιδεία. Άρα ξέρουν πολύ καλύτερα να χειριστούν τους υπολογιστές από πριν 20 χρόνια και στην πραγματικότητα δεν ξέρουν τίποτα για τον υπολογιστή τους, δεν ξέρουν να γράφουν ούτε έναν κώδικα. Άρα είναι πάνω κάτω το ίδιο που κάνετε εσείς με τη τηλεόραση, που παλιά έπρεπε κάπως να τα ακουμπάτε, να κάνετε κάτι. Τώρα λοιπόν έχετε το τηλε... και υποτίθεται, έχει ενδιαφέρον που μερικοί το λένε μόνοι τώρα εδώ, δεν είναι καθόλου μόνοι, αλλά τέλος πάντων. Και λέτε, ας πούμε, ξέρω να το χειριστώ καλύτερα. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ η πιο μεγάλη όταν το δίνω στο μικρό και μου λέει, άλλαξε το κανάλι, σε παρακαλώ. Έχει ενδιαφέρον γιατί αυτό επινοήθηκε για να το έχετε στο χέρι σας και όχι να το έχετε στο χέρι της κόρης σας. Άρα είναι πιο εξελιγμένο, χρησιμοποιείς όλη την κόρη σου για να σου αλλάξει το κανάλι. Δεν το είχε σκεφτεί αυτό ο πρώτος μηχανικός, ότι αυτά θα καταλήγαν στα παιδιά. Ωραία. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι το έχουμε εκφυλίσει και στο τέλος δεν ξέρουμε να το χειριστούμε. Όταν ρωτήσετε εδώ και εσύ όταν θα κάνεις πληροφορική και ρωτήσετε τα παιδιά, πόσα παιδιά ξέρουν να προγραμματίζουν. Πρώτα απ' όλα μόλις θα πούμε προγραμματίζουν, θα πούν τι είναι. Ενώ άμα πείτε πόσα παιδιά ξέρουν υπολογιστή, θα πούν εγώ ξέρω. Γιατί έχουν μπερδέψει το να έχεις τον υπολογιστή στο σπίτι σου και να ξέρεις να το χρησιμοποιείς. Άρα εδώ είναι το ίδιο με τη γλώσσα. Όλοι λέμε ότι γνωρίζουμε μια γλώσσα, αλλά είναι η μητρική μας. Όταν σας κάνουν τεχνικές ερωτήσεις για τη γλώσσα σας, καταλαβαίνετε ότι δεν την ξέρετε. Και συνήθως την κάνουν οι ξένοι. Και λέει, αυτή η πτώση στην μεσοπαθητική μορφή τι είναι. Και λες, τι.
Λες τώρα, μιλάει για τη δικιά μου τη γλώσσα, ε? Με έβρισε. Τι μου είπε τώρα. Και στην πραγματικότητα δυσκολευόμαστε γιατί δεν τα ξέρουμε δομικά. Άρα, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τώρα οι υπολογιστές μέσω της ρομποτικής μας επιτρέπουν να κάνουμε τι. Μας επιτρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα μετά από οδηγίες και μετά την ώρα που το εφαρμόζουμε μια πρώτη φορά, το ρομπότ πάει αλλού. Και λες, το πιο ωραίο, μου αρέσει εμένα πάρα πολύ όταν το βλέπουμε, παιδιά, λέει, δάσκαλε, το ρομπότ πήγε αλλού. Λέω, το ρομπότ πήγε αλλού ή η σκέψη σου την ώρα που έβλεπες τον κώδικα πήγε αλλού. Το ρομπότ δεν πήγε αλλού, το ρομπότ πήγε εκεί που του είπες να πάει. Δεν είχε άλλον κώδικα και μετά καταλαβαίνει, ξανακοιτάζει τον κώδικα, λέει, δεν του είπε να πάει δεξιά. Ενώ βέβαια συμφέρει μερικές φορές να πάτε. Α, και εσείς έχετε ένα θέμα με το κινητό. Άρα συμφέρει μερικές φορές να πηγαίνεις και δεξιά. Αθόρυβο. Το αθόρυβο, ναι, δεν είπε τίποτα. Άρα αυτό σημαίνει τι. Θέλω να περιγράψετε αυτό το αντικείμενο. Θα δείτε ότι μερικοί από εσάς θα δυσκολευτούν να δουν ότι αποτελείται από δύο παραλληλεπίπεδα που είναι ακριβώς τα ίδια και είναι ενωμένα μόνο σε μια γωνία. Όταν θα το πω αυτό και το κλείσω και σας πω είναι δύο παραλληλεπίπεδα που είναι ενωμένα με μια γωνία 90 μοίρες, φαντάζομαι ότι όλοι ξαναβλέπετε το αντικείμενο, δεν είναι. Είναι μερικοί που δεν ξαναβλέπουν το αντικείμενο. Ξαναβλέπουν τις οδηγίες. Αυτοί που ξαναβλέπουν το αντικείμενο είναι αυτοί που έχουν πιο πολύ την εικόνα σαν κυρίαρχο μοντέλο. Και οι άλλοι θέλουν την εξήγηση. Άρα, εδώ είναι πάλι το ίδιο. Αυτό εδώ, εσείς βλέπετε έναν σταυρό ή βλέπετε ένα παραλληλεπίπεδο με τρία κυβάκια συν δύο που έχουν προσθεθεί. Εσύ βλέπεις σταυρό. Λοιπόν, έχεις δεύτερη ευκαιρία. Πιάσε καλά, κοίταξε το. Κοίταξε το πώς είναι φτιαγμένο. Και μετά ξαναπες αν είναι σταυρός. Στην πραγματικότητα έχει το σχήμα του σταυρού, αλλά δεν είναι σταυρός. Δεν είναι το ίδιο. Εντάξει. Άρα θα είναι το ίδιο που θα κάνουμε τώρα με τη γλώσσα. Μία γλώσσα που πρέπει να καταλάβουμε, γιατί η γλωσσολογία μας διδάσκει αυτά τα πράγματα, μας διδάσκει ότι η απόκτηση μιας νέας γλώσσας βοηθάει τον εγκέφαλό μας. Άρα υπάρχουν οι φυσικές, είναι αυτό που θα λέγαμε κλασικά, και υπάρχουν και οι τεχνητές. Οι τεχνητές γλώσσες και αυτές μας επιτρέπουν να έχουμε μια εξέλιξη του εγκεφάλου μας. Και τώρα θα σας βάλω ένα ενδιάμεσο που είναι η Εσπεράντο. Η Εσπεράντο είναι μια τεχνητή γλώσσα για φυσικούς ανθρώπους, η οποία είναι καθαρά δομική και λογική. Άρα δεν έχει καμία εξαίρεση. Δεν ενσωματώνει κανένα λάθος ιστορικό, γιατί φτιάχτηκε εδώ και 100 χρόνια και μας επιτρέπει να έχουμε έναν ενδιάμεσο. Άμα θέλετε να μάθετε μερικά πράγματα από μία νέα γλώσσα, συμφέρει να πάρετε μία γλώσσα που να είναι δομικά πιο σωστή. Αλλά όπως ξέρετε, επειδή είμαστε Έλληνες, εμείς λέμε ότι μόνο τα ελληνικά είναι τα τέλεια, η τέλεια γλώσσα όλου του κόσμου και όλοι θα πρέπει να μιλάνε ελληνικά. Δεν συμβαίνει. Άρα, πρώτον, υπάρχει μια ολόκληρη διάλεξη για την τελειότητα της γλώσσας από τον Ουμπέρτο Έκο, για να μην έχετε το ερώτημά σας που κάνατε διακριτικά σε μια μορφή αντίστασης. Υπάρχει. Το ερώτημα τώρα είναι π.χ. αν το αλφάβητο είναι σωστά δομημένο. Άρα, άμα θέλετε να δείτε μια δομημένη γλώσσα σε επίπεδο αλφάβητο, αυτή που εγώ έχω δει στη γλωσσολογία, η πιο δομημένη είναι τα κορεάτικα. Όταν θα κοιτάξετε τα γράμματα στα κορεάτικα, θα πείτε, ρε παιδιά, μαθηματικός το έκανε αυτό το πράγμα. Και ενώ είναι η γλώσσα τους. Αλλά θα δείτε ότι έχει μία δομή. Το άλλο που μπορεί να παρατηρήσετε είναι ότι όταν κοιτάζετε τα γράμματα από μία άλλη γλώσσα, έχετε την εντύπωση ότι είναι συνεχώς τα ίδια. Δηλαδή μοιάζουν τόσο πολύ. Όταν ξέρετε τη γλώσσα, βλέπετε τα γράμματά σας είναι εντελώς διαφορετικά. Όταν δεν ξέρετε, λέτε, καλά παιδιά, τα ίδια γράφουν. Αλλά είχα κάνει ένα τέτοιο τεστ, είχαμε βάλει Khmer, τη γλώσσα της Καμπότζης, και έβαζα σαν τεστ ενήλικους να απλώς να αντιγράφουν τα γράμματα. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι το να αντιγράψεις τα γράμματα μιας γλώσσας που δεν ξέρεις είναι ήδη παλούχη. Άρα τώρα κατάλαβαν ποια μπορεί να είναι η δυσκολία τα παιδιά τους σε μικρή ηλικία απλώς να αντιγράψουν το γράμμα. Γιατί μερικές φορές νευριάζουμε τα μικρά και λέει, μα δεν το βλέπει πώς είναι το γράμμα. Και δεν το βλέπουμε. Εγώ χρησιμοποιώ συνήθως το παράδειγμα με το κάπα.
Το κάπα για τους ενήλικους, όταν το βλέπετε, θα δείτε ότι είναι άλλο το κάπα το αγγλικό και άλλο το κάπα το ελληνικό. Συμφωνούμε? Okay, άρα τώρα μας σας το πω δομικά. Το κάπα το αγγλικό, πόσες κορυφές έχει? Τώρα σκέφτεστε. Όχι, το 4 ήταν καλύτερο γιατί είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Το 1 είναι αρκετά μακριά. Είναι πιο πάνω, πιο ψηλό, κορυφή. Όχι, όχι, κορυφή, κορυφή. Φανταστείτε λοιπόν ότι στις άκρες και στις... Κορυφή είναι απαραίτητα με το πιο ψηλό, ψηλό. Όχι, όχι. Είναι όπως λέμε κορυφές σε ένα γράφημα. Αλλά στην πραγματικότητα θα δείτε ότι το κάπα, θυμάστε ότι είναι έτσι, το γράφω για εσάς, είναι έτσι, έτσι δεν είναι. Άρα έχετε 1, 2, 3, 4 και 5. Αυτό λοιπόν είναι το αγγλικό. Το ελληνικό δεν είναι έτσι. Είναι έτσι, πάνω και αυτό. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο. Αυτό εδώ το μικρό ποδαράκι το βλέπετε πολύ καλά όταν κάνουμε το μικρό το γράμμα, αλλά όχι το κεφαλαίο. Θα δείτε ότι πολύ συχνά τώρα τα παιδιά γράφουν κεφαλαίο K σαν K. Δεν τους δίνουμε σημασία και στο τέλος χάνουμε μια πληροφόρηση που την είχαμε. Είναι ένα παράδειγμα. Χάσαμε το γράμμα κόπα στα ελληνικά. Πώς? Το κόπα? Το ξέρεις? Δεν είναι σαν κιού γιατί είναι κάθετο, το κιού είναι γωνία. Άρα στην πραγματικότητα υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Θα σου δώσω μια τεράστια διαφορά. Ξέρεις, άμα πάρεις το συν και το επί, είναι το ίδιο, δεν θα μου πεις? Όχι, αλλά δεν έχουν καμία διαφορά με περιστροφή. Τότε. Άρα έχουν τεράστια διαφορά όσο αφορά τη σημασιολογία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Αν σας το δείξω έτσι, ή έτσι, δεν είναι το ίδιο, ενώ παραμένει. Ας πούμε εδώ μπορεί να σκεφτείτε τον Ανδρέα, εδώ μπορεί να σκεφτείτε τον Χριστό. Άμα το κάνω έτσι, μπορεί να σκεφτείτε και τον Πέτρο. Άμα τα ξέρετε. Άμα δεν τα ξέρετε, δεν θα σκεφτείτε τίποτα και θα πείτε για ξύλα μιλάει. Άρα, άμα το βάλετε αυτό και το βάλετε τρεις φορές, τάκ, 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 τάκ. Θα θυμίζει κάτι? Θα θυμίζει κάτι σε κάποιον που έχει πάει στο Άμστερνταμ. Δηλαδή είναι ο κώδικας της πόλης. Δεν μας πειράζει. Η ιδέα είναι ότι βλέπεις τρεις φορές το ίδιο πράγμα, μπορεί να είναι άλλο πράγμα. Είναι ένα άλλο παράδειγμα στα κινέζικα. Στα κινέζικα, όταν βάζετε το ιδιόγραμμα μιας γυναίκας, είναι μια γυναίκα. Όταν βάζετε δύο γυναίκες, είναι δύο γυναίκες. Όταν βάζετε τρεις γυναίκες, είναι θόρυβος. Στην Κίνα, έχει ενδιαφέρον, γιατί θεωρούν ότι αλλάζει το συντακτικό. Σου λέει, για να υπάρχουν τρεις, υπάρχει κάποιος κώδικας. Είναι το ίδιο το αν γράφουμε από τη μια πλευρά ή από την άλλη. Άρα έχει ενδιαφέρον και στην πληροφορική και στη ρομποτική. Π.χ. άμα δώσετε τις οδηγίες σε μια σειρά και ανακατέψετε τη σειρά, στη ρομποτική μπορεί να μην έχουν πια νόημα. Ωραία. Είναι το ίδιο στον προτασιακό λόγο. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν το κοιτάζουμε πολύ προσεκτικά. Θα σας βάλω τώρα μια άσκηση, να την κάνετε έτσι. Άρα θα βάλω ένα πλαίσιο. Εντάξει, ένα πλαίσιο. Και στο πλαίσιο θα υπάρχουν τέσσερις φράσεις. Η πρώτη φράση λέει απλώς, σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει τόσες φορές ο αριθμός 1. Εντάξει. Οι άλλες φράσεις είναι ακριβώς το ίδιο, απλώς βάζω 2, 3 και 4. Εντάξει. Άρα έχετε τέσσερις φράσεις και εσείς τώρα πρέπει να βάλετε στο πόσες φορές τον σωστό αριθμό για να είναι οι τέσσερις φράσεις σωστές. Ωραία. Θα δείτε ότι υπάρχουν δύο λύσεις. Είναι μία και από εσάς που προσπαθούν ήδη να τις βρουν, είναι μερικοί που από εσάς που θεωρούν ότι αυτό δεν βρίσκεται ποτέ και είναι μερικοί από εσάς που θα πούν εμένα δεν με νοιάζει, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Άρα για τους τελευταίους δεν μας πειράζει, για τους προτελευταίους θα πούμε υπάρχει τεχνική, για τους προ-προτελευταίους τους είμαστε ανάποδα τώρα, έτσι γίνεται. Τότε θα βρουν την τεχνική και για τους προ-προ-προτελευταίους θα το κάνουν μόνοι τους.
στον υπολογιστή και στην γλωσσολογία. Ας πούμε, θέλετε να μάθετε μία γλώσσα. Θα μάθετε μία γλώσσα που μοιάζει με τη δικιά σας ή μία γλώσσα που έχει όφελος να την ξέρετε. Γιατί άμα ξέρετε, ας πούμε, αγγλικά και γερμανικά ή, ας πούμε, ισπανικά και ιταλικά, είναι πολύ κοντινές γλώσσες. Άμα κάποιος σας ξέρει κινέζικα, αραβικά και κορεάτικα, θα του ρωτήσετε πώς είναι. Άρα, μόνο και μόνο που αλλάζουμε αλφάβητο. Όσοι από εσάς ξέρουν γλώσσες που λέτε ότι είστε δίγλωσσοι, τρίγλωσσοι, τετράγλωσσοι κλπ. Και είναι με γλώσσες που εκτός από τα ελληνικά είναι όλες με το ίδιο αλφάβητο, μην επιμένετε στην τριγλωσσία σας. Πώς? Είναι, αλλά δεν είναι σε τεχνικό επίπεδο γιατί χρησιμοποιούν το ίδιο αλφάβητο. Αυτός που μπορεί να είναι δίγλωσσος μπορεί να είναι με λατινικό αλφάβητο και ας πούμε ρώσικο, κυριλικό. Αυτό θα έχει κάποιο νόημα. Όταν είναι ας πούμε στις άλλες γλώσσες που είπα προηγούμε. Στα γερμανικά δεν είναι δίγλωσσος. Δεν είναι δίγλωσσος τεχνικά, αλλά είναι δίγλωσσος κλασικά. Εντάξει. Αυτό σημαίνει τι, ότι η κωδικοποίηση έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να υπάρχει ένας μεταγλωτιστής. Όταν είναι τα ίδια γράμματα, τα εξετάζετε. Όταν αλλάζουν τα γράμματα, πρέπει ο εγκέφαλός σας να το αλλάζει. Έχει τώρα ενδιαφέρον να πάρετε μία φράση που μέσα βάζετε λέξεις από την άλλη γλώσσα, ενώ δεν γράφετε με τον ίδιο τρόπο. Τώρα να φανταστείτε, όπως το κάνουμε μερικές φορές εμείς στα νομικά, γράφουμε στα ελληνικά και ξαφνικά γράφουμε μία έκφραση λατινική. De jure, de facto κτλ. Αυτό περνάτε ξαφνικά στα λατινικά. Θέλω να φανταστείτε τώρα ότι γράφετε κινέζικα και ξαφνικά βάζετε μια λέξη στα αραβικά. Ο Θεός να φυλάει. Άρα ο ένας γράφει έτσι, εντάξει, ο άλλος γράφει έτσι, στα ελληνικά γράφουμε έτσι. Και λες τώρα δηλαδή πώς το κάνουμε. Άρα σας δίνω ένα παράδειγμα, επειδή έχω και μαθηματικούς φίλους. Όταν είναι στα αραβικά γράφουν έτσι. Όταν είναι μαθηματικά γράφουν έτσι. Όταν πληκτρολογούν και λέει τώρα θα περάσω στα μαθηματικά, ο υπολογιστής πηγαίνει μόνος του μπροστά και μετά ξαναγράφει τον τύπο στα μαθηματικά, μετά πηδάει και πηγαίνει εκεί που γράφει και συνεχίζει στα αραβικά. Αλλά φανταστείτε τώρα ότι ο εγκέφαλος στα αραβικά, επειδή τα μαθηματικά τα γράφουμε με τη δικιά μας τη φορά, διαβάζουν έτσι, μετά πηδούν, μετά διαβάζουν έτσι, μετά ξαναπηδούν και συνεχίζουν έτσι. Θέλει μια ικανότητα. Ωραία. Άρα, για το θέμα της ρομποτικής, αυτό που είναι καλό είναι ότι μαθαίνουμε μερικά πράγματα που αφορούν το σώμα μας. Δηλαδή, άμα σας πω τώρα ότι μπορείτε να κάνετε μια κίνηση που άμα κάνετε μια περιστροφή 360 μοίρες, να μην έχετε την ίδια στάση, ενώ άμα κάνετε 720 θα έχετε την ίδια στάση. Απαναγία μου. Απαναγία. Άρα, στην πραγματικότητα περιγράφω τώρα την κλείδωση του χεριού. Αυτή εδώ είναι σφαιρική, αυτή είναι επίπεδη, αυτή είναι ημισφαιρική. Άμα πάρετε λοιπόν ένα αντικείμενο και το κρατάτε έτσι, άμα το περιστρέψετε 360 μοίρες, θα πάει έτσι. Συμφωνούμε? Άμα κάνετε άλλες 360, είναι ξανά το ίδιο. Έχει ενδιαφέρον γιατί το χέρι μας μπορεί να το κάνει, το πόδι μας όχι. Και γι' αυτό το λόγο εύκολα βγάζετε τον νόμο σας. Το δοκίμασες, το πιάσες. Έχει ενδιαφέρον να το κοιτάξετε το χέρι. Προσπαθήστε να το κάνετε διακριτικά, εγώ χωρίς να σας βλέπω. Άμα κάνετε την περιστροφή απ' έξω, δεν μπορείτε. Σταματάει αμέσως. Όχι, όχι. Άμα κάνεις αυτό, έτσι, εδώ, κάνε. Γιατί δεν το πίστεψες ακόμα. Ναι, στρίψε ακόμα. Στρίψε ακόμα. Όχι, όχι. Εδώ είσαι ζαβολιά, αλλά κοίτα πώς είναι εδώ. Δεν στρίβεις πιο πέρα από εδώ. Αυτό είναι fix. Τι δεν κατάλαβες, το χέρι σου? Κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες? Κατάλαβες τι? Ότι είναι να έπιασες. Αλλά τότε γιατί προσπαθείς τρεις φορές? Ωραία. Για κάνε το άλλο. Καμία σχέση. Ξανακάνω. Αυτό εδώ το περιστρέφεις από εδώ. Τώρα είσαι σωστή. Εδώ έχεις κάνει 360 μοίρες. Συνέχισε πιο πάνω τώρα. Ανέβα τώρα. Ανέβα. Ναι. Ξανά.
σχεδόν το έχεις κάνει, αλλά δεν έχεις κάνει περιστροφή. Άμα βάλεις ένα αντικείμενο, άμα θες να το κάνεις πραγματικά στο σπίτι σου, θα γελάσεις με ένα ποτήρι που θα είναι γεμάτο νερό. Άρα, λέω λοιπόν ότι στην πραγματικότητα, όταν θα κάνουμε ρομποτική, να ξέρετε ότι ήδη στη ρομποτική, και μπορεί να το φτιάξουν και τα παιδιά, μπορούμε να φτιάξουμε χέρια που είναι πιο εξελιγμένα από το χέρι μας. Γιατί έχουν περισσότερους βαθμούς ελευθερίας. Άρα, το πρώτο πράγμα που κάνει η ρομποτική σε χαμηλό επίπεδο είναι κάνει προσομοίωση του ανθρώπου. Σε δεύτερο επίπεδο, δεν κάνει πια προσομοίωση του ανθρώπου, κάνει κάτι άλλο. Το οποίο μπορεί να κάνει αυτό. Ένα παράδειγμα τεχνικό. Τα ελικόπτερα παλιά έκαναν μόνο αυτό, εντάξει, και περιστροφή και ανέβαιναν. Τώρα έχουμε ελικόπτερα που μπορούν να πετάξουν ανάποδα. Όταν μπορεί να πετάξει ανάποδα, έχουμε λοιπόν τα αεροπλάνα. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Το αεροπλάνο, ας πούμε, το βλέπετε κανονικά. Εντάξει. Τώρα έχουμε αεροπλάνα που μπορούν να κάνουν 360 μοίρες, έτσι, σχεδόν επί τόπου. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι την ώρα που κάνουν αυτό, εσείς είστε από πίσω. Εντάξει. Αυτός κάνει αυτό, κάνει επί τόπου και εσείς περνάτε μπροστά και σας ρίχνει. Δηλαδή την ώρα που έκανε την συστροφή επί τόπου, εσείς περάσατε μπροστά του. Τα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς το κάνουν πολύ κλασικά. Τα αεροπλάνα τέταρτης γενιάς πρέπει να έχουν ένα πιλότο που είναι πέμπτης γενιάς. Που είναι πιο δύσκολο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι υπάρχει μια τεράστια εξέλιξη και αυτό όπως το είπε στην αρχή είναι ότι πρέπει να δούμε πώς οι μικροί άνθρωποι θα εξελιχθούν με αυτά τα εργαλεία τα οποία θα είναι πάντα μαζί τους. Εμείς έχουμε την εντύπωση τώρα ότι η ρομποτική είναι κάτι που εντάξει είναι λίγο εξωγήινο, θα κάνουμε λίγο ρομποτική και θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον να σκεφτείτε το εξής. Πριν τη θερμοδυναμική υπήρχε η φλογιστική. Η φλογιστική την ξέρουν μόνο αυτοί που κάνουν ιστορία των επιστημών. Okay. Θα δείτε ότι είναι μερικά από τα μαθήματα που κάνουν τα παιδιά σας, που μπορεί σε 10 ή σε 20 χρόνια να μην τα ξανακάνουν ποτέ, γιατί θα έχουν αντικατασταθεί από άλλα, αλλά η ρομποτική θα είναι. Βέβαια, η ρομποτική σίγουρα δεν θα είναι όπως την κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα είναι τόσο πιο εξελιγμένα που ακόμα και οι δάσκαλοι της ρομποτικής θα κάνουν άλλο μάθημα όπως ακριβώς το βλέπετε στην πληροφορική. Άρα να ξέρετε, και θα τελειώσω με αυτόν τον τρόπο, όταν οι μεγάλες εταιρείες στον τομέα της πληροφορικής αναζητούν νέους μηχανικούς σε θέματα πληροφορικής κτλ. Ρομποτικής, δεν κοιτάζουν τι επίπεδο έχει σε έναν τομέα, του βάζουν ένα IQ test. Γιατί θεωρούν ότι σε 5 χρόνια θα είναι ξεπερασμένος. Άρα σου λέει, ας πάρουμε κάποιον που θα τα καταφέρει νοητικά, εφόσον η τεχνολογία θα έχει αλλάξει, θα σας πω πολύ απλά το κινητό, εφόσον έχουμε κινητά. Τα θυμάστε τα πρώτα κινητά? Μερικά από τα... πώς? Παντόφλες. Οι παντόφλες, οι λεγόμενες παντόφλες. Άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, αυτό που χαρακτηρίζει ένα τηλέφωνο αρχικά ήταν αυτό. Μετά ήταν αυτό. Μετά το βγάλαμε. Τώρα δεν έχουμε. Να ξέρετε ότι αυτή η επανάσταση δεν έγινε από τα κινητά. Έγινε από την Apple που έφτιαξε έναν υπολογιστή και στο τέλος είπε «Δεν βάζουμε και ένα τηλέφωνο». Άρα όλα τα τηλέφωνα που δεν έχουν πια πληκτρολόγιο δεν έγινε πια τηλέφωνα. Είναι υπολογιστές. Ναι, είναι υπολογιστές που περισσότερα από αυτά μπορούν να κάνουν πράξεις που έκαναν υπολογιστές πριν 10 χρόνια και τα κάνετε μόνο στο κινητό. Ενώ πρώτα αγοράζεται το τέτοιο. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε πρώτον πώς να μαθαίνουμε μια νέα γλώσσα και όχι απαραίτητα να ξέρουμε μια γλώσσα. Και στην ρομποτική είναι πώς να μάθουμε να προγραμματίζουμε κινήσεις μέσα στον χώρο χάρη στη γλώσσα. Αυτός ο τρόπος είναι πιο δυναμικός, συνεχίζει να είναι προς την κατεύθυνση διαβίου μάθηση, συνεχίζουν να μαθαίνω γιατί μπορούν να τα ξέρω όλα από την αρχή και με αυτόν τον τρόπο είμαστε πιο ανθρώπινοι. Αλλά το παράξενο είναι ότι η γλωσσολογία και η ρομποτική μας επιτρέπουν να είμαστε πιο ανθρώπινοι γιατί η μία καταλαβαίνει καλύτερα το πνεύμα και η άλλη καταλαβαίνει καλύτερα το σώμα. Και άμα βλέπετε πόσα πράγματα δεν ξέρετε από το σώμα σας, το πρώτο πράγμα που μπορεί να σκεφτείτε είναι ότι όταν πάτε γυμναστήριο ανακαλύπτετε ότι έχετε μυς εκεί που δεν ξέρατε επειδή έχετε κράμπες. Και γράφει, έχω και εμείς εδώ. Και να θυμάστε, και κλείνω με αυτόν τον τρόπο, ότι ο κύριος Γκιώτε, που γνωρίζετε στη λογοτεχνία, είναι αυτός που βρήκε για πρώτη φορά ένα κόκαλο που υπάρχει στη μασέλα μας. Κανένας δεν το έχει εντοπίσει πριν.
Δηλαδή κανένας δεν είχε το ανοιχτό βλέμμα να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να υπάρχει και ένα άλλο κόκαλο εδώ. Άρα αυτό είναι μέσα και θα το βρείτε στο διαδίκτυο με μεγάλη χαρά και θα δείτε ότι στον τομέα της ανατομίας κάνουν μια αναφορά σε έναν λογοτέχνη που βέβαια δεν ήταν μόνο λογοτέχνης. Άρα αυτά ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές. Καλή συνέχεια στους καθηγητές και στα παιδιά και καλό κουράγιο στους γονείς όταν θα έρχονται με ασκήσεις ρομποτικής στο σπίτι σας, γιατί δεν νομίζω να χρησιμοποιήσετε πια τον πληθυντικό που χρησιμοποιείτε σε όλα τα άλλα μαθήματα, γιατί στην Ελλάδα μαθαίνουμε το μάθημα, διαβάζουμε και κοπήκαμε. Παρόλο που δεν πάμε στο σχολείο, ότι έχουμε εκπρόσωπο. Στη ρομποτική είναι λίγο πιο δύσκολο, άρα θα είναι πιο πολύ τα παιδιά που θα κάνουν αυτό το μάθημα και στη συνέχεια θα δείχνουν στους γονείς πώς λειτουργεί. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.